και ας βοηθήσουμε και συμβάλλουμε όλοι μας, έτσι ώστε το ΚΚΕ να είναι πολύ ισχυρό την επόμενη των εκλογών. Αυτό θα είναι το ελπιδοφόρο, αυτό θα είναι το σημαντικό, γιατί βλέπετε, όλοι οι άλλοι κοιτάνε ποιος θα κυβερνήσει με ποιον την επόμενη μέρα. Και δυστυχώς, αυτό που λέει το ΚΚΕ ισχύει. Μπορούν όλοι να κυβερνήσουν, όλοι οι άλλοι εννοώ, μπορούν να κυβερνήσουν με όλους τους άλλους, σε διάφορους συνδυασμούς. Πρόσφατο είναι το παράδειγμα, γιατί κάποιοι μας λένε για προοδευτική διακυβέρνηση, που μαζευτήκανε στην Πάτρα, που υπάρχει κομμουνιστής δήμαρχος, στην τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας μας, και μαζευτήκανε από τον ΣΥΡΙΖΑ, από τη Νέα Δημοκρατία και από τον ΠΑΣΟ, φάγανε καλά τα ήπιανε και τα είπαμε, όποιος και να είναι στη δεύτερη Κυριακή, λέει, κόντρα στον κομμουνιστή, να τον στηρίξουμε από κοινού όλοι μαζί. Αυτός είναι ο προοδευτισμός. Και μετά τώρα μας λένε ότι δεν θα τα βρούνε την επόμενη μέρα των εκλογών να κάνουν την επόμενη αντιλαϊκή κυβέρνηση. Άρα, εμάς δεν πρέπει να μας ενδιαφέρει ποια κυβέρνηση θα είναι των νικητών ή των ηττημένων. Αυτό που πρέπει να μας ενδιαφέρει να είναι μια κυβέρνηση των φοβισμένων από ένα πολύ υψηλό ποσοστό στο ΚΚΕ, να φοβούνται να περάσουν άλλα αντιλαϊκά μέτρα, να έχουμε πολύ περισσότερους βουλευτές μέσα να φωνάζουν, αλλά και έξω στον δρόμο, εκεί που είναι ο αγώνας του λαού, και ένα κίνημα δυνατό για να καταφέρουμε να εμποδίσουμε τα χειρότερα που έρχονται, αλλά να έχουμε και όποιες κατακτήσεις μπορούμε να έχουμε, που αυτό είναι το κέρδος, το μεγάλο.